το ογκούμενο κύμα συμπαράστασης σε όλη την Ελλάδα απέναντι στους εργαζόμενους της δημόσιας τηλεόρασης προσλαμβάνει άλλα πολιτικά χαρακτηριστικά. Πρόκειται ταυτόχρονα για ένα κίνημα υπεράσπισης της δημοκρατίας και της αξιοπρέπειας. Νομίζω ότι αυτό είναι ελπιδοφόρο και ταυτόχρονα δείχνει πως βρισκόμαστε μάλλον μπροστά σε μία στιγμή που ενδεχομένως να έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την κυβέρνηση. Σήμερα η κυβέρνηση προκάλεσε τους εταίρους της, τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Κουβέλη, οι οποίοι οφείλουν να ξεκαθαρίσουν εάν οι διαφωνίες είναι για τα μάτια του κόσμου ή αν τελικά έχουν βάθος και περιεχόμενο. Μέχρι τώρα δεν έχουν αποσαφηνίσει τις θέσεις τους. Το οφείλουν όμως να το κάνουν απέναντι στον ελληνικό λαό. Σε κάθε περίπτωση, αυτός τελικά που θα κρίνει τις εξελίξεις είναι ο ίδιος ο κόσμος που με την αποφασιστικότητά του τελικά θα μας δείξει τι πρόκειται να γίνει και τις επόμενες μέρες. Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί σε μια διαρκή προσπάθεια, όχι μόνο εδώ στο ραδιομήγαρο της ΕΡΤ, αλλά σε όλες τις εγκαταστάσεις της δημόσιας τηλεόρασης στην Ελλάδα, σε έναν διαρκή αγώνα, έτσι ώστε το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας να είναι τελικά νικηφόρο. Και σήμερα πήγε ο Αλέξης Τσίπρας στον πρόεδρο, έχει πει ότι θα είναι αποτέλεσμα. Στον πρόεδρο, όπως ήδη θα ξέρετε, του είπαμε αυτά που είχαμε πει και χθες στον ελληνικό λαό εδώ, από την δημόσια τηλεόραση. Τον βάλαμε πρώτα των δικών του ευθυνών, λέγοντάς του ότι τελικώς ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν οφείλει να παίζει απλά και μόνο έναν διακοσμητικό ρόλο. Οφείλει ανεξάρτητα από τις δυνατότητες που του δίνει το ίδιο το Σύνταγμα, πολιτικά τουλάχιστον να τοποθετηθεί και να μιλήσει. Δεσμεύτηκε ο ίδιος ότι τουλάχιστον στο βαθμό που του επιτρέπεται θα πιέσει ώστε να γίνει γρήγορα στη Βουλή η συζήτηση της πρότασης που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για την ακύρωση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου και των επιπτώσεων της.